Μια διαφορετική μέρα έζησαν 30 προσφυγόπουλα σχολικής ηλικίας που ζουν την περίοδο αυτή στη δομή φιλοξενίας της Βέρειας, στις Βαρβάρες. Ήρθαν εκδρομή στη Θεσσαλονίκη με στόχο να γνωρίσουν τα μνημεία της αλλά και τις ομορφιές της. Αρχικά είχε έρθει η δομή των Λαγκαδικίων, τώρα ήρθε η δομή της Βέρειας. Η εφορία αρχαιοτήτων έχει ένα, πέρα από την προστασία των αρχαιοτήτων, έχει και έναν κοινωνικό ρόλο και προς αυτή την κατεύθυνση προσπαθούμε να αγκαλιάσουμε και αυτές τις ομάδες, τις ομάδες των νεαρών προσφύγων οι οποίοι ζουν στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή για όσο διάστημα θα παραμείνουν. Είναι σημαντικό να γνωρίζουν τον τόπο αυτόν, τον πολιτισμό αυτού του τόπου. Η ενσωμάτωση των προσφύγων στον τόπο που ζουν αλλά και η γνωριμία με την ευρύτερη περιοχή αποτελεί μείζωνο σημασίας θέμα. Ενθουσιασμένα από τη Θεσσαλονίκη και τα μνημεία της εμφανίστηκαν τα προσφυγόπουλα που απόλαυσαν μια ιστορική διαδρομή στα μνημεία αλλά και μια βόλτα στην πόλη. Παιδιά τα οποία βρίσκονται στη Βέρεια υπολογίζουμε, γιατί είναι διαφορετικές οι ομάδες. Κάποια έχουν ένα χρόνο, κάποια έχουν περίπου και 3 και 4 μήνες που έχουν φτάσει και κάποια παιδιά είναι επίσης που αφήθηκαν τώρα μέσω του Εύρου τους τελευταίους μήνες. Τα παιδιά παρακολούθησαν την ξενάγηση με ενθουσιασμό. Ήταν μια πρωτόγνωρη εμπειρία. Πληροφορήθηκαν για την εκστρατεία του Μεγάλου Αλεξάνδρου και την πολύχρονη ιστορία της Θεσσαλονίκης, ακούγοντας τη μετάφραση στα αραβικά. Βεργίνη, από την περιοχή που ξεκίνησε ο Μέγας Αλέξανδρος και έφτασε στις πατρίδες. Με Βεργίνη, αλλάξαμε Αλεξάνδρα Βικτήρ. Ο στόχος της δράσης ήταν λιγότερο εκπαιδευτικός και επιστημονικός και περισσότερο κοινωνικός. Τα προσφυγόπουλα χάρηκαν την ξενάγηση στα μνημεία της πόλης. Ξεκινάμε τη βόλτα μας από την Αγίου Δημητρίου, κάνουμε την πρώτη μας στάση στη Ροτόντα, συνεχίζουμε στην Καμάρα, θα κάνουμε την επόμενη στάση μας στο κέντρο πληροφόρησης του Γαλεριανού Συγκροτήματος στην Οδό Γούναρη, για να καταλήξουμε στο Γαλεριανό Συγκρότημα και από εκεί, για να φύγουν και για πρακτικούς λόγους να τους παραλάβουν και τα λεωφορεία τους φίλους μας, στο Λευκό Πύργο. Η εφορία αρχαιοτήτων Θεσσαλονίκης αναμένεται να διοργανώσει και άλλες τέτοιες δράσεις το επόμενο διάστημα σε συνεργασία με το Γραφείο Περιφερειακού Συντονισμού των Δομών Φιλοξενίας Προσφύγων Βόρειας Ελλάδας και Ηπείρου του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής.